Πάμε στα εκκλησιαστικά, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θα δούμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Προηγουμένως θέλω να δούμε τον Πυραιός Σεραφείμ. Έχει ενδιαφέρον το απόσπασμα που θα δούμε από τον Μητροπολίτη Πυραιός Σεραφείμ, γιατί μετά θα πάμε στο πιο έτσι κρίσιμο που έχει να κάνει με αυτή την δημοσιογραφική, επικοινωνιακή, όπως θέλετε, πείτε το, αλχημία, δεν θα πω εγώ άλλη έκφραση και δεν χρειάζεται να πούμε άλλη έκφραση, που έγινε σε βάρος του Μητροπολίτη Κερκύρας. Προφανέστατα, επειδή τους ενοχλεί ο σταθερός και ισχυρός και αποφασιστικός λόγος του κατά του νομοσχεδίου για το γάμο των ομοφυλοφίλων, παρουσιάστηκε ένα ολόκληρο fake news, και θα καταλάβετε αμέσως μετά τι fake news έγινε αυτό. Και προσέξτε με να δείτε, ο Μητροπολίτης κατηγορείται για κάτι που δεν ισχύει. Έκανε το εντελώς αντίθετο από αυτό για τον οποίο τον κατηγορούν. Μάλιστα, όπως πληροφορούμε, κατέθεσε και μήνυση εκεί στα Χώαξης ο Μητροπολίτης Κερκύρας. Και αύριο πρώτα ο Θεός θα τον έχουμε στην εκπομπή μας, θα τον φιλοξενήσουμε για να μας τα πει. Πάμε, παιδιά, κατευθείαν. Πάμε στην προσπάθεια αυτή που έγινε να διασυρθεί αδίκως. Και το ξαναλέω, όποιος το δει θα το καταλάβει. Είτε συμπαθεί τον Μητροπολίτη, είτε δεν τον συμπαθεί, είτε είναι υπέρ του γάμου, είτε κατά, αυτό το οποίο έχει γίνει είναι ανεπίτρεπτο, είναι προσπάθεια κακοπροαίρετη. Πάμε. Φίλαρ είναι πρόσωπον, λέω, και άρτος καρδιά ανθρώπου. Και άρτος καρδιά ανθρώπου στηρίζει χορταστή σου δεξιά του πεδίου. Εκέδρη του Λιβάνου μας ευφύτευσες. Εκεί στρωθεί ένος εύσουσι του Ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά τα σελάφη πέτρα και τα πίτη της λαγωής. Επίσης Έλληνες καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση να φτούφυνα. Εδώ λοιπόν, Άρη, είναι ο ορισμός της παραποίησης, διότι εμφανίστηκε ότι δήθεν λόγω του ότι ο άνθρωπος εκεί πήγε να προσκυνήσει και τον έδιωξαν. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική, όπως βλέπουμε. Ήταν η ώρα που μόνο οι ρασοφόροι, οι ερωμένοι πήγαιναν να προσκυνήσουν τον Μητροπολίτη. Οι λαϊκοί πήγαιναν, βλέπουμε εδώ, από την άλλη πλευρά, και στη συνέχεια προσκύνησε κανονικά κλπ. Λοιπόν, Άρη. Είναι, φίλε μου Αντρέα, η εντελόμενη παραποίηση και η δολοφονία του χαρακτήρα ενός ανθρώπου που βγήκε με μεστό, σοβαρό και όχι γραφικό τρόπο να διαφωνήσει με το επέσκητο νομοσχέδιο που επιτρέπει το γάμο των ομοφυλοφίλων ζευγαριών. Αυτός ήταν ο λόγος που παραποιήθηκε η πραγματικότητα. Έτσι, δήθεν ότι ένα παιδί αμαία δεν του επιτράπει, ακούστε τώρα, οι γελοί, χυδαίοι, κατ' εντολή Μαξίμου, ότι δεν επιτράπει στο παιδί αυτό να φιλήσει το χέρι του Μητροπολίτη. Όταν κάποιος ασχοληθεί μία ώρα με το έργο του Μητροπολίτη Κερκύρας, γνωρίζει ότι τα παιδιά των ειδικών αναγκών είναι η μέρημνά του. Έπρεπε πρώτα, το τελετουργικό το επιβάλλει αυτό, να προσκυνήσουν την εικόνα, όπως το έκαναν και οι αρχές του τόπου, όπως το έκανε και η αστυνομία και ο δήμαρχος και οι βουλευτές. Να το βλέπουμε, και μετά, παιδιά, όσο μιλάει και ο Άρης και ο κύριος Γάκης, να βλέπουμε το βίντεο. Να βλέπουμε το βίντεο εδώ, full. Δώστε το βίντεο εδώ για να εξηγούμε την παραποίηση που έχει γίνει. Ολόκληρο το βίντεο, λοιπόν. Βγάλετε και τον τίτλο από κάτω για να φαίνεται, λοιπόν, πώς είναι το απομονωμένο είναι κομμάτι. Το παιδί, εδώ βλέπουμε. Με τα γυαλιά. Με τα γυαλιά. Παγώστε και μετά θα δείτε πώς του φυλάει το χέρι. Εδώ, όχι, βλέπουμε ότι όλοι οι λαϊκοί. Όλοι οι λαϊκοί. Όλοι σωστό. Πηγαίνουν από εκεί, γιατί είναι αυτός η ώρα που πηγαίνουν. Είναι ο διευθυντής του νησιού. Ακριβώς. Πηγαίνεις, φύλας πρώτα την εκκλησία, την εικόνα. Αυτό είναι το εδώ, 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 εδώ. Αν το παγώσετε, παιδιά, να το. Εδώ. Εδώ, κανονικά. Κανονικά. Αυτή είναι η πλήρης εικόνα. Η δολοφονία, και τελειώνω, η δολοφονία χαρακτήρα πρέπει να γίνει σε ανθρώπους που ενοχλούν τον Πρωθυπουργό και πέριξ αυτού. Πώς θα γίνει? Με πλαστά βίντεο. Ποιος θα κάτσει να εξηγήσει, ποιος θα κάτσει να ασχοληθεί? Βγάζουμε ένα τίτλο, ο Μητροπολίτης Κερκύρας είναι απαθής, είναι άμαθος. Και να, μένει ο τίτλος. Κοιτάξτε, εδώ είναι η έξοδος του σκηνώματος. Αυτό που προσκυνούν είναι τα πόδια του Αγίου Σπυρίδωνος. Έχει βγει το σκήνομα. Και ο Άγιος Σπυρίδων σαφώς υπέρχεται του Μητροπολίτου. Άρα τον χαιρετάς πρώτο. Η ουρά, λοιπόν, αριστερά,
εκεί που κατήφθηναν και αυτό το παιδάκι, το οποίο είναι παπαδάκι, βοηθάει τις εκκλησίες από ό,τι έμαθα. Έτσι. Είναι προς τα αριστερά. Πρώτα λοιπόν πήγε με τη σειρά του και προσκύνησε, γιατί πρόκειται για ένα σύνδρομο Down σε πολύ καλό επίπεδο από ό,τι βλέπετε. Και μετά πήγε και φίλησε το χέρι του Μητροπολίτου. Είναι πολύ απλή η εξήγηση. Αλλά όταν το πιάνει ένας κακοπροαίρετος, ένας άνθρωπος ο οποίος διαστρέφει την πραγματικότητα, και αυτό είναι το επάγγελμά του, στα χώαξης, και δει την επιστημονική πραγματικότητα χωρίς να είναι επιστήμονας. Έτσι. Λοιπόν, όταν το πιάσει λοιπόν στα χέρια του, δεν ξέρει ποια είναι η ιεραρχία των πραγμάτων και η ακολουθία. Την ξέρει, κύριε Κάκη. Πάμε στο διάλειμμα. Παρακαλώ, δεν χρειάζεται. Μην μπούμε στις προθέσεις τώρα. Σημασία έχουν τα γεγονότα. Ας τα εξηγήσουν, κύριε Κάκη, κατανοητά. Ας τα εξηγήσουν, να τα διευκρινίσουν αυτοί, να πούν γιατί, πώς, ήξεραν, δεν ήξεραν. Ας τα πούν αυτοί. Εμείς δείχνουμε αυτό που πραγματικά έχει συμβεί, κυρίες και κύριοι. Για να μην δημιουργούνται αυτές οι πλαστές, οι ψεύτικες, οι λάθος εντυπώσεις σε αυτήν ακριβώς τη φάση. Ακριβώς για να διασυρθεί σκοπίμως, αυτό είναι το συμπέρασμα, ο Μητροπολίτης, ο οποίος έχει την άποψή του. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, άλλο θέμα η άποψή του, και άλλο να τον συκοφαντείς με αυτόν τον δόλιο τρόπο. Ποια είναι η πρόθεσή σου, εξήγησέ το εσύ που το έκανες.